της τηλεόρασης. Υπάρχει και αυτός στο δαίμονα του τυπογραφείου. Θα συνεχίσουμε εδώ λοιπόν με τα παιδιά την κουβέντα μας. Θα αρχίσουμε μάλλον την κουβέντα μας. Ευνηδίως, όπως είδατε, παιδιά, ανέβηκε ξανά και το θέμα των Σκοπίων. Με αφορμή και τη δήλωση Μπουτάρη, θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Ναι, και είναι το πιο φρέσκο πράγμα που έγινε χθες το βράδυ. Βγήκε λοιπόν ο Γιάννης Μπουτάρης και έκανε μια δήλωση η οποία θεωρείται βόμβα. Και έχει αρχίσει να γίνεται από την ώρα που έγινε γνωστή ένα πανικό. Λέω να την ακούσουμε πρώτα, ναι, να τη δουν και τα παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό, δεν θα ακούσουμε τη δήλωση, θα ακούσουμε τον ίδιο. Είναι τον ο ίδιος ο Δήμαρχος. Κύριε Μπουτάρη, καλημέρα. Μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τώρα, τι ήταν αυτό που είπατε χθες, κύριε Μπουτάρη, γιατί έχει γίνει χαμός από την ώρα που έγινε γνωστό. Μπορείτε να μας το επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Ποιο? Το θέμα, τι είπατε για το αεροδρόμιο μας, το αεροδρόμιο Μακεδονία και τα ΚΤΕΛ, ότι πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Όχι, δεν είπα ακριβώς ότι θα αλλάξουν το όνομα. Αλλά είπα, θα έχουμε πρόβλημα εμείς. Και έχουμε ήδη πρόβλημα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Διότι οι ξένοι οι οποίοι τα Σκόπια ταξίδευαν σαν Μακεδονία. Mm-hmm. Σου λέει ο πιλότος κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Μπερδεύονται. Πώς μπερδεύονται, από πού προκύπτει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να μπερδεύεται. Εγώ έχω ακούσει. Εσείς δεν έχετε ακούσει. Τι λένε δηλαδή? Ότι ήρθαμε στα Σκόπια, νομίζουν. Αναρωτιόνται. Και αυτό είναι λόγος για να αλλάξουμε εμείς το αεροδρόμιο μας και τα σύμβολά μας. Δεν θα αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Αλλά. Όχι. Είπα καθόλου να αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Τι να κάνουμε τότε? Είπατε τι να κάνουμε με τα ονόματα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα. Τι κάνουμε με τα ονόματα? Μακεδονία και ΚΤΕΛ. Αυτό δεν θα πει να αλλάξουμε το αεροδρόμιο, κύριε Γρόμου. Άρα, μισό λεπτό, είπατε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα του αεροδρομίου μας και των ΚΤΕΛ, γιατί μπερδεύονται οι ξένοι. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να τα αλλάξουμε. Άρα αυτό λέτε, κύριε Μπουτάρη. Το είπατε, τα αλλάξουμε. Δεν λέω, μην βάζετε λόγια στο σώμα μου, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα τα αλλάξουμε, να τα πούμε, πώς δηλαδή? Τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ, αυτομάτως δεν βάζετε ζήτημα αλλαγής του ονόματος, κύριε Μπουτάρη? Όχι, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Το έχετε σκεφτεί για να το λέτε? Τι δώσανε το όνομα στο αεροδρόμιο και στο ΚΤΕΛ? Πρέπει να αναλογιστούν αυτοί. Ας αναλογιστούν αυτοί. Κύριε Δήμαρχε, εσείς χθες τοποθετηθήκατε. Είσαστε δήμαρχος της πόλης. Και αναρωτηθήκατε τι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα ονόματα. Δηλαδή, τι, να τους δώσουμε μια άλλη διευκρίνηση που να προσδιορίζει ότι είναι εδώ, ότι είναι κάτι άλλο? Πώς, τι πρέπει να γίνει? Πιθανότατα, κύριε οικονόμο. Πιθανότατα. Το λέω γιατί έχει προκληθεί μέγα θέμα. Να το σκεφτούμε, γιατί αυτό το όνομα, το περίφημο όνομα του Μακεδονία, mm-hmm. έχει διχάσει τον κόσμο μας, έχει διαλύσει. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν το ζείτε εσείς στην Αθήνα. Mm-hmm. Από τα ποινήματα. Αλλά μην χάσουμε και τα κεκτημένα, κύριε Δήμαρχε, ναι. Γιατί έτσι δίνουμε και επιχειρήματα και όπλα στους αντιπάλους. Αυτά τα πράγματα, ποια κεκτημένα δηλαδή? Δηλαδή, εμείς θα πουλήσουμε και το όνομα το δικό μας. Θα αλλάξουμε και το όνομά μας στο τέλος. Πώς θα το πουλήσουμε, πείτε μου, πώς θα πουλήσουμε το όνομα? Εσείς θα μας πείτε, όχι εμείς. Εμείς είμαστε να ρωτάμε. Δεν έχουμε εμείς θέση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να πουλήσουμε το όνομα. Ποιο ναι. όνομα να πουλήσουμε? Μα μου λέτε τώρα. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι δόθηκε η εντύπωση με αυτά που είπατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέλετε να αλλάξουμε και το όνομα του αεροδρομίου μας και τον ΚΤΕΛ. Γιατί να μην προκαλείτε σύγχυση. Αυτό δεν σημαίνει να ότι. Να αλλάξουμε ποτέ το όνομα. Τι θα κάνουμε με αυτά? Τίποτα να μην κάνουμε. Τι μας πειράζει? Εντάξει, να μην μας πειράζει. Το θέτετε όμως. Εσείς είστε δήμαρχος. Δεν το θέσα εγώ. Εσείς το θέτετε. Δηλώσατε χθες, γιατί είδαμε πολλές φορές τη δήλωσή σας. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα κρατήσουμε τα ονόματα του αεροδρόμιου Μακεδονία και τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και ό,τι άλλα τέτοια έχουμε? Χάσαμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χάσαμε. Με αυτό δεν βάζετε εμέσως το ζήτημα αλλαγής και των δύο, και του αεροδρομίου και των ΚΤΕΛ? Όχι, κυρία μου, δεν βάζω καθόλου ζήτημα αλλαγής. Mm-hmm. Απλώς επιβεβαιώνω ότι χάσαμε. Μα τόσα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, ουδής είχε θέσει αυτό το θέμα που λέτε εσείς. Ουδής. Εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο να λέει, ρε παιδιά, μπερδεύτηκα. Ήρθα στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι πήγα στα Σκόπια. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Εντάξει, το θέτετε εσείς την ώρα της μάχης. Η χώρα δίνει μια μάχη τώρα με τα Σκόπια. Και στην ώρα της μάχης, τι λέτε εσείς? Να δούμε τι θα κάνουμε, λέτε, με το όνομα Μακεδονία. Μην μας κρέψουν τη Θεσσαλονίκη, να κατεβούν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη μάχη δίνουμε? Όχι, δεν δίνουμε αυτή. Τότε είναι ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα. Όχι, κύριε Μπουτάρη, δεν είναι έτσι. Είναι ντροπή να οξύνουμε μια κατάσταση και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία είναι άκρως κρίσιμη. Μιλάω για μια διπλωματική μάχη, κύριε Μπουτάρη. Το πρόβλημα, κύριε Κονόμου, για τα Σκόπια δεν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Έχετε αντιληφθεί? Τον είδαμε.
Τον είδαμε και μας ανησύχησε. Θα έχουν καταλάβει όλη τα Σκόπια. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε, ότι το πρόβλημά μας είναι η Τουρκία, χωρίς αμφιβολία. Και ότι καλά θα κάνουμε να τα κλείσουμε τα μέτωπα στο βορρά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τα κλείσουμε, όπως, δίνοντας τα πάντα. Τι είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτά είναι τα πάντα που δίνουμε, κύριε Κόρδο, αυτά που έχουν ήδη πάρει. Προς Θεού δηλαδή. Ποια έχουν ήδη πάρει, κύριε Μπουτάρη? Δεν έχουν πάρει τώρα Μακεδονία, κυρία. Ναι, σε ό,τι αφορά και το. Όλες τις χώρες του κόσμου, Μακεδονία, δεν το λένε, τη λέει τη χώρα. Και τότε γιατί σκοτώνονται να τους αναγνωρίσουμε κι εμείς και για να λύσουμε το πρόβλημα? Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί θέλουν να τους το πούμε κι εμείς? Γιατί αγαπούν την Βορειοελλάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί, κύριε Γιώργο. Δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, αλληλτρωτικές διαθέσεις από την πλευρά τους? Όχι. Έτσι λέτε. Μα το δήλωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και επειδή το δήλωσε, τι σημασία έχει? Πώς τη σημασία? Το καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι λένε τα συντάγματα, τι λένε τα κείμενα, όχι τι λέει ο καθένας με το στόμα. Κύριε Οικοδόμου, τα συντάγματα λένε αυτά που λένε. Τα συντάγματα, αυτό που λένε, να προστατεύουν τις μειονότητες τους όπου βρίσκονται και οπουδήποτε τους συμπατριώτες τους, δεν είναι αλληλτρωτική διάθεση. Και το δικό μας το σύνταγμα τέτοια λέει. Επομένως, κύριε Δήμαρχε. Υπήρχαν παλιά οι διαθέσεις και ότι πέρασε μια περίοδος με αυτόν τον περίφημο Γκουρεύσκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία για να φανατίσει τον κόσμο και να καθίσει να κάθεται συνέχεια στην καρέκλα. Δεν θα πει ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωπο φάγη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, επειδή θέσατε το θέμα τώρα το αεροδρομίο, για να μην παρεξηγηθούμε. Όπως θυμόμαστε. Το αεροδρόμιο παλιά. Σύμφωνοι, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Με όλη αυτή την ιστορία την οποία δεν έχουμε χάσει, καταλαβαίνετε. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, διότι το αεροδρόμιο παλιά λεγόταν Μίκρα. Έτσι δεν είναι, το αεροδρόμιο της Μίκρας λέγαμε. Ναι, ναι. Και εγώ το θυμάμαι, επειδή και εγώ ανεβοκατέβαινα, ήμουν στο στρατό εκεί και έξτε Μίκρα πηγαίναμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Το ελληνικό στην Αθήνα, ας πούμε. Και όπως λέγεται ελληνικό στην Αθήνα. Μετονομάστηκε πότε το σε Μακεδονία? Όταν ξεκίνησε το συλλαλητήριο. Το 92? Ναι, έτσι νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εσείς λέτε, θα λέγατε να το ξανανομάσουμε Μίκρα? Όχι. Όχι, αλλά. Κοιτάξτε, αν ετίθεται το θέμα ποτέ με το ονομασίες, ναι, και λέγανε τι λέτε ρε παιδιά, τι όνοματα θα δώσουμε, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να το βάλουμε Νίκος Γκάλης, ξέρω εγώ. Α, λέω. Νίκος Γκάλης. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν μια λύση ώστε να μην μπερδεύεται, εννοείται, όσοι προσγειώνονται στο αεροδρόμιο και να μην νομίζουν ότι βρίσκονται στα Σκόπια. Μάλιστα. Να μην ξύνουμε μόνιμα πληγές. Να μην ξύνουμε μόνιμα πληγές. Αυτό εννοώ, κυρία. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι εδώ να σας ρωτήσουν κάτι. Είναι ο Γιάννης ο Αντύπας, είναι Αριστοτελία Απελώνη κοντά μας. Είναι και ο Σπύρος Αραπανάκης από την Αυγή. Αν θέλουν να σας ρωτήσουν κάτι. Αν το πούμε Νίκος Γκάλης, αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μήπως μπερδεύονται μετά οι τουρίστες ότι πηγαίνουν στον Άρη και έχουμε κανένα θέμα εκεί, κύριε Δήμαρχε? Στην ομάδα Άρης. Μπασκετμπολίστας που μπήκε στο Hall of Fame το Αμερικάνικο. Έτσι είναι. Και τον τιμούν όλοι οι Έλληνες. Αυτό είναι γεγονός, που λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός. Κύριε Δήμαρχε. Είναι μπασκετομάνα, τι να κάνουμε δηλαδή. Καλύτερα διαφημίζουμε ότι είναι μπασκετομάνα, παρά να ξεμείνουμε με ονομασίες τις οποίες έχουμε χάσει παταγωγός. Το να βγαίνει ο Δήμαρχος πάντως Θεσσαλονίκης, κύριε Μπουτάρη, εν μέσω διαπραγμάτευσης και να λέει ότι το αεροδρόμιο μπορεί να μετονομαστεί και σε Νίκος Γκάλης, θεωρείτε ότι βοηθά τη διαπραγμάτευση σε αυτή τη φάση? Τι θα πει βοηθάει τη διαπραγμάτευση, κυρία? Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια διαπραγματευτικά όπλα, μισό λεπτό. Αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς? Αυτό που λέτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς, προς όφελος θεωρείται και της Ελλάδας? Πώς θα χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς, κυρία? Να είμαστε λίγο σοβαροί. Δηλαδή θα πούνε οι Σκοπιανοί, αλλάξε το όνομα. Είναι μια υποχώρηση, κύριε Δήμαρχε. Να μην έχετε, να σας πω το εξής, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό που είπατε θα χρησιμοποιηθεί ως υποχώρηση από τους Σκοπιανούς. Θα πεινάει οι Έλληνες, σκέφτονται και να αλλάξουν και αυτό, άρα χάσανε 100%. Κύριε Οικοδόμου, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, ξέρεις ή αναζητείς ποιες είναι και οι διαθέσεις του άλλου. Οι Σκοπιανοί είναι αυτή τη στιγμή είναι σε μια απελπιστική φάση. Διότι ξέρουνε πάρα πολύ καλά το ότι πρέπει να υποχωρήσουν στο θέμα του ονόματος. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ τους το είπε. Ο Γιούγκερ τους πιέζουν, το είπε. Δέχονται πιέσεις ισχυρές. Σκέφτεστε οτιδήποτε χωρίς να λυθεί το ονοματολογικό. Έτσι είναι. Πώς θα λυθεί το ονοματολογικό? Άρα λοιπόν ένας λόγος παραπάνω, εμείς να μην είμαστε υποχωρητικοί. Από τη στιγμή που τους πιέζουν όλοι, αυτοί θα υποχωρήσουν. Η δική
μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνει μια διαπραγμάτευση. Και πού προκύπτει ότι χάσαμε, γιατί έχω την αίσθηση, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, ότι το κέντρο βάρος των δηλώσεών σας ξεκινά από μια παραδοχή. Χάσαμε. Αυτό από πού προκύπτει. Μόνο σας είπατε ότι οι Σκοπιανοί. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Μόνο σας είπατε ότι οι Σκοπιανοί. Ο Αντύπας, ο Γιάννης ο Αντύπας από το πρώτο θέμα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Μόνο σας είπατε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Αυτοί δεν άλλαξαν ούτε τα βιβλία τη ιστορία του ούτε τίποτα. Έτσι είναι. Άρα απλώς εδώ υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που τι λέτε. Τι έχασε η Ελλάδα, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, λέτε ότι έγινε αναγνώριση. Όντως έγινε, χάθηκαν και ευκαιρίες παλιότερα, θα λύνονταν το θέμα και θα είχαμε καθαρίσει. Όμως, τι έχασε η Ελλάδα. Και σε κάτι περίπτωση άλλο το όνομα. Ταλαιπωρείτε με μια ιστορία που έπαιζε για 2-25 χρόνια. Πού ταλαιπωρείτε, επαναλαμβάνω, οικονομικά είναι όλες μας οι επιχειρήσεις εκεί, ελέγχεται η περιοχή απολύτως. Σε τι χάσαμε δηλαδή? Χάνουμε έδαφος σε αυτή τη χώρα. Ναι. Χάνουμε έδαφος. Mm-hmm. Τα Σκόπια μπορούσε να είναι ομαρχία της Ελλάδος. Mm-hmm. Και θα γίνει ομαρχία της Τουρκίας. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Αυτό είναι άλλος φόβος που λέτε. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Όντως οι Τούρκοι επιχειρούν να παίξουν ένα άλλο ρόλο στην ευρύτερα στην περιοχή εκεί. Βέβαια. Με το μουσουλμανικό τόξο το λεγόμενο. Και εμείς τους ρίχνουμε κατευθείαν στα γαλιά των Τούρκων. Mm-hmm. Απλώς, κύριε Μπουτάρη, από τη μία λέτε ότι οι Σκοπιανοί είναι σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση, απ' την άλλη λέτε πως εμείς χάσαμε. Αυτό δεν περιέχει μια αντίφαση? Ισχύουν και τα δύο? Δεν περιέχει καμία αντίφαση. Εμείς χάσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, επειδή εσείς είστε πολύ ενεργός σε αυτή την ιστορία των Σκοπίων, βλέπω και τον Δήμαρχο Αθηναίων να παρεμβαίνει και αυτός και να υπάρχει δεν γενικότερα. Είμαι πολύ ενεργός, κύριε Δήμαρχο. Είστε, κύριε Δήμαρχε, γιατί συνεχώς παρεμβαίνετε. Με τις συναντήσεις στα Σκόπια. Δεν το λέω αρνητικά. Στα Σκόπια το 1991. Με το επιμελητήριο είχαμε πάει τότε πρώτη φορά. Είμαστε την πρώτη που ανοίξαμε την επικοινωνία. Γιατί? Για το απλούστατο λόγο ότι θεωρούμε. Ναι. Και μέσα σε όλη την ομπρέλα αυτών των. Τη απόφαση των κυβερνήσεων, δεν είναι μόνο. Ναι. Όχι, δεν το είπα αρνητικά, κύριε Δήμαρχε. Αλλιώς το είπα θετικά. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή χθες για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Και μάλιστα έκανε ένα χαρακτηρισμό που προκάλεσε αίσθηση σε σχέση με τα συλλαλητήρια. Χαρακτήρισε ετερόκλητο όχλο τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί. Εσείς τι θα λέγατε? Κοιτάξτε να δείτε, τα συλλαλητήρια. Εγώ ρώτησα χθες όταν γιατί και σε εμάς. Γιατί ήταν θέμα ολόκληρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, πείτε μου να καταλάβω, ποιος οργάνωσε το συλλαλητήριο, ποιοι είναι αυτοί που οργανώσαν το συλλαλητήριο. Είπα Μακεδονικές Ενώσεις, το ξέρουμε αυτό. Ποιες? Είπα Μακεδονικές Ενώσεις. Όχι, κύριε Κολόμου. Ποιος ήταν? Την αίτηση στο Δήμο για να κάνουν ή να γίνει το συλλαλητήριο, την κατάληψη του χώρου και να δώσουμε ρεύμα και καλύψαμε και με τη 102,5 ώρες τη συγκέντρωση. Την έκανε μια συνεταιρισμό κάπου εκεί από τα Γιαντσά απ' έξω σε ένα χωριό. Εστία, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι καν το όνομα. Εδώ στην Αθήνα όμως δεν έγινε αυτό που λέτε, εγώ μιλάω για την Αθήνα. Στην Αθήνα επισήμως είπα Μακεδονικές Ενώσεις, το ζήτησαν και σε αυτούς δόθηκε άδεια. Για εγώ νόμου το ψήφισμα του τέτοιου, του στρατηγού του Φραγκούλη. Το διαβάσατε? Πέρα από αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε, εσείς πιστεύετε ότι ήταν ετερόκλητος όχλος αυτός ο κόσμος εκεί? Το ότι ήταν ετερόκλητο το πλήθος ήταν. Ετερόκλητο το πλήθος ήταν. Όχλος ήταν, έτσι θα λέμε τον κόσμο. Όχι, άλλο είναι όχλος. Το πλήθος ήταν. Αλλά όχλος δεν είναι. Όχλος ήταν, τα ήταν από πουλά. Δεν ήταν ούτε επεισόδια ούτε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.